Έχουμε προγραμματίσει για το τριήμερο, όπως αναφέρατε, 8, 9, 10 Σεπτεμβρίου, το πέμπτο συνέδριο, είναι η πέμπτη χρονιά, που αφορά σε τους φαρμακοποιούς με τους βοηθούς τους, τους επιστήμονες δηλαδή υγείας του φαρμακείου, αλλά και το κοινό. Δηλαδή προσανατολιζόμαστε, και είναι μια πρωτότυπη πρωτοβουλία που αναπτύξαμε από την προηγούμενη χρονιά, που προσανατολιστήκαμε σε δύο άξονες σε σχέση με το συνέδριό μας. Ένα που αφορά τους επιστήμονες υγείας, που αφορά το φαρμακείο, και ένα δεύτερο άξονα που αφορά το κοινό. Η δράση μας αυτή έχει να κάνει με μια στρατηγική επιλογή του εταιρισμού μας, να έχουμε κοντά στον κόσμο, σε έναν κόσμο που βορβαδίζεται από πληροφορία, αλλά που πολλές φορές αυτή η πληροφορία δεν αναδεικνύει ούτε το ουσιαστικό του πρόβλημα, ούτε και του δίνει λύση. Διευρύνουμε φέτος αυτό τον άξονα της επαφής μας με το κοινό, ξεκινώντας ήδη από την Παρασκευή, και όχι το Σάββατο και την Κυριακή όπως ήταν την προηγούμενη χρονιά. Θέλουμε να διευρύνουμε αυτή την επαφή, να έρθει κοντά το κοινό με τις εταιρείες που θα είναι παρούσες με τα περίπτερά τους στην πλατεία Ελευθερίας, αλλά και με ουσιαστικές παρεμβάσεις, ομιλίες από επιστήμονες, όπως είπατε, υπό την αιγίδα του κύρια του Ιατρικού Συλλόγου και του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, στο ξενοδοχείο Αστόρια. Δηλαδή, πέρα από το Ατλαντής που θα είναι για τους φαρμακοποιούς και τους βοηθούς του φαρμακείου, θα έχουμε και τις ομιλίες που καλούμε τον κόσμο και μέσα από την εκπομπή σας να συμμετάσχει και να ακούσει πληροφορίες και λύσεις σε προβλήματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά του και με προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει καθημερινά ο ασθενής πολίτης μας. Υγεία και ομορφιά, λοιπόν, κύριε Γενετζάκη, από τη μία. Μία θεματολογία προς την πλευρά των επαγγελματιών, εκπαιδευτικά σεμινάρια, ομιλίες, τροκυλά, τραπέζια από αναγνωρισμένους επιστήμονες, και από την άλλη δράσεις και ενημέρωση για το κοινό, με τις δράσεις αυτές ή την έναρξη αυτών των δράσεων να είναι προγραμματισμένη για αύριο Παρασκευή 6 το απόγευμα από την Πλατεία Ελευθερίας, όπου ο καθένας από εμάς θα μπορεί να μάθει περισσότερα πράγματα, έτσι, και δεν είναι δράσεις μόνο που μπορεί να έχουν κάνει με την ενημέρωση, αλλά υπάρχουν και άλλα event τα οποία λίγο διαφορετικά τα πράγματα θα τα κυλήσουν, να είναι πιο ευχάριστα. Βεβαίως θα υπάρχουν εκπλήξεις και δράσεις για μικρά παιδιά, θα υπάρξει το συγκρότημα ΙΑΜΑ, το οποίο θα παρουσιάσει και τα ακουστικά από το κοινό διάφορα τραγούδια στην Πλατεία Ελευθερίας. Θα είναι μια βραδιά η οποία όχι μόνο θα φέρει σε επαφή το κοινό, όπως είπαμε, τις εταιρείες, αλλά και με αυτές τις δράσεις που, γιατί δεν είναι απλά η υγεία και η ομορφιά, είναι και να εφραίνει η ψυχή μας μέσα από αυτές τις δράσεις και να καλυτερεύουμε την πορεία και την ποιότητα της ζωής μας. Μια φορά να καλέσω το κοινό σας να συμμετάσχει, διότι θα έχει αρκετά πράγματα να πάρει στην Πλατεία Ελευθερίας και στις ομιλίες της Αστόριας από το Σάββατο.